Σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών αστυνομικής βίας κατέθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι όλες οι δυνάμεις της Ελλάς θα φέρουν ατομική κάμερα καταγραφής εικόνας και ήχου, ενώ θα ενισχυθούν τα ψυχοτεχνικά τεστ σε αστυνομικούς. Τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στον περιορισμό φαινομένων αστυνομικής βίας και τον εξυγχρονισμό της αστυνομίας. Έτσι προωθείται η χρήση ατομικής κάμερας καταγραφής σε όλες τις δυνάμεις Δίας, ΜΑΤ, άμεση δράση. Ενισχύονται τα ψυχοτεχνικά τεστ για την επιλογή των ενστόλων. Αναβαθμίζονται με νομοσχέδιο οι αστυνομικές σπουδές. Θεσμοθετείται ειδικός βοηθός στο συνήγορο του πολίτη, αποκλειστικά για την αστυνομική βία. Όλες οι δυνάμεις Δίας, άμεση δράση, ΔΕΛΤΑ, ΜΑΤ πρέπει να φέρουν ατομική κάμερα καταγραφής εικόνας και ήχου. Για να μην μπορεί κανείς να κατασκευάζει γεγονότα κατά το δοκούν. Θέλω την ξεκάθαρη άποψή σας, κύριε Τσίπρα, εάν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με αυτή την πρόταση. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του πρώην Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, και τον διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Ο συνήγορος του πολίτη δεν λέγε κάμερες, αλλά αφού θα τους βάλετε κάμερες, θα τους βάλετε να κάνουν και selfie. Α, σας ενοχλούν τώρα οι κάμερες. Όταν θα δείχνουν οι κάμερες τους μπαχαλάκηδες να πετάνε τις μολότοφ, θα σε ενοχλούν οι κάμερες τώρα. Άρα δεν τις θέλετε τις κάμερες στους αστυνομικούς. Σήμερα η Ελλάς χρησιμοποιεί πιλωτικά κάμερες στα ΜΑΤ, την ΟΠΚΕ και την Ομάδα Δράση. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε επιλογή της ηγεσίας της Ελλάς από Διακομματική Επιτροπή, κατάργηση της Ομάδας Δράση. Σας προτείνω λοιπόν να συμφωνήσουμε στη σύσταση μιας Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία κάθε φορά με αξιοκρατικά και όχι κομματικά κριτήρια θα επιλέγει την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας, επιδικών σας ημερών, διάδοχος του κ. Τσουβάλα, ήταν παρόν στις κομματικές σας συγκεντρώσεις μαζί με τον αρχηγό του λιμενικού. Δεν μιλάτε εσείς για ανεξαρτησία, εδώ ούτε τα προσχήματα δεν δείχνουν. Ούτε τα προσχήματα. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με διαταγή του Αρχηγείου της Ελλάς από το Δεκέμβρη του 2019, να φέρουν διακριτικά στις στολές τους. Κάτι που, όπως σημειώνεται, υλοποιείται σταδιακά και ολοκληρώνεται μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο. Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο, ανάλογα με την περίπτωση, ο μέσος χρόνος διάρκειας μιας ένορκης διοικητικής εξέτασης υπολογίζεται σε 8 μήνες. Πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν εδώ και καιρό τη χρήση κάμερα στις στολές των αστυνομικών γενικά ή υπό προϋποθέσεις και έχουν δοκιμάσει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Το τι ισχύει, μας λένε οι ανταποκριτές της ΕΡΤ. Στο Βερολίνο, με απόφαση της κεντροαριστερής τοπικής κυβέρνησης, η ατομική μικροσκοπική κάμερα ανήκει πλέον στο βασικό εξοπλισμό του αστυνομικού. Την ενεργοποιεί σε ελέγχους και διαδηλώσεις όταν η κατάσταση γίνεται προβληματική και κλιμακώνεται. Έτσι καταγράφεται η συμπεριφορά τόσο του αστυνομικού όσο και του διαδηλωτή. Στη Γαλλία, οι αστυνομικές δυνάμεις υποχρεούνται από το 2014 να φέρουν το διακριτικό ρείο, ένας προσωπικός εφταψήφιος αριθμός. Αλλά αυτό το αποφεύγουν, γιατί όπως υποστηρίζουν τα συνδικάτα τους, φοβούνται την εκδικητική στοχοποίηση. Από Ιούλιο, αστυνομικοί και χωροφύλακες θα φορούν ειδική κάμερα με σκοπό να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ αστυνομίας και πληθυσμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, άγνωστο προς το παρόν αν θα είναι υποχρεωτική η χρήση. Οι Βρετανοί αστυνομικοί φορούν κάμερα σώματος ώστε να καταγράφουν την ανταπόκρισή τους σε συμβάντα. Οι κάμερες εφαρμόζονται στο στήθος, στον ώμο ή στο κεφάλι και η ενεργοποίησή τους ανήκει στην ευχέρεια του αστυνομικού. Όλοι οι Βρετανοί αστυνομικοί από το 1860 και μετά φέρουν τον προσωπικό τους διακριτικό αριθμό στον ώμο ή στο στήθος. Στην Ισπανία, τα δύο εθνικά σώματα ασφαλείας, η αστυνομία και η Γουάρδια Σιβίλ, χρησιμοποιούν κάμερες είτε στα κράνη είτε στον νόμο μόνο όταν πρόκειται να επιχειρήσουν. Συνήθως την κάμερα φέρει κάποιος αξιωματικός και υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο για τη χρήση τους. Το σώμα στο οποίο ανήκουν αλλά και ο υπηρεσιακός αριθμός τους εμφανίζεται σε περιβραχιόνιο αλλά και σε σήμα στο στήθος τους. Στην Αμερική, παρόλο που η χρήση κάμερας από την αστυνομία είναι υποχρεωτική μόνο σε 5 πολιτείες, σήμερα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα μεγάλα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Σε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωτική ούτε η χρήση διακριτικών στις στολές. Όμως, μετά τα επεισόδια του καλοκαιριού, οι αρχές έχουν δώσει οδηγία τα διακριτικά στις στολές των δυνάμεων ασφαλείας να βρίσκονται σε εμφανές σημείο.